Καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσίων. Πρωτάθλημα για τη Master League. Γέρακας Κόξ, πιστόλια, και οι δύο ομάδες βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο ρεκόρ. Στο 2-5 δεν έχουν ξεκινήσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο την χρονιά. Βγαίνει πάνω από την Μαρίς, το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Νωρίς ανοίξει το σκορ. Θα απαντήσει η Νικηπεδούχη. Η μπάλα το Φαντίνι, συγκεκριμένα του Σαρακινού, έκανε τα δικά της η μπάλα και η Στεφάνη. Στο αριστερό, δεν θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Κατοχή και πάλι στην ομάδα του Χάρη Παπαδιονυσίου, που θα δει το παιχνίδι από τον Πάγκο. Τελή χρέη προπονητή, ο Χάρης είναι ένα πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο. Έχαμε τη συγκύριση μετά τις γιορτές, οπότε πρώτα θεός στο Summer League θα τον δούμε πάλι. Σίδερο, ούτε τώρα. Έχουμε καλάθι για τους υπερθούχους. Επίσης αυτά τα πρώτα 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα έχουν μείνει χωρίς σκορ. Το 3-0 θα παραμείνει. Τα πιστολιά έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν κι άλλο την διαφορά, εφόσον ευστοχήσουν σε αυτή την επίδεση. Θα το κάνουν. Διαχειρός Λαδά, παρακαλώ. 0-5. 5 αναπάντητη πόντι. Σου 3 πόντων airball. Λοιπόν, συνεχίζεται. Άλλο καλάθι σε τριών πόντων, έξω από τη γραμμή 6.75. Το Παπαδιονυσίου ήταν 0-8. Ο
σώσει την επίθεση. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του στο συν 10. 0-10, 5-24 για το τέλος του δεκαλήπτου. Τέλος time out. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ξεπεράστηκε γρήγορα ευτυχώς. Ας το δώσει πρώτη. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν φάουλ, θα έχουν δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ιωαννίδης ο πρωταγωνιστής. Ας το δω στην πρώτη. Επίθεση για τον Γέρακα. Στάθης θα κλέψει την μπάλα τον Ιωαννίδη. Θα προσπαθήσει να τρέξει την ομάδα του. Σε πρώτο χρόνο δεν θα βγει εθνιασμός. Θα πάνε σε οργανωμένοι, θα βρουν οργανωμένους τους τα οργανωμένα τα πιστολιά. Θα γυρίσει μπάλα. Σου για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Ο Βυζάντιος θα κατεβάσει το αμυντικό rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήσει την μπάλα στο τριών πόντο.
σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Θα τους μιμηθούν τα πιστόλια με πρωταγωνιστή τον Ιωαννίδη. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Σου τριών πόντων από τη γωνία η μπάλα στο σίδερο. Το rebound για τον Γεράκα. Με δύο πόντων εύστοχος από την χώρα. Θα ρίξει τη διαφορά στους 6 με τον Αβαμάκη. 5-11. Άσουν τα πιστόλια, θα ανανεώσουν την επίθεση. Επίθεση 14 δευτερολέπτων και 5-13. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο έχουν τον πλήρη έλεγχο. Τριών πόντων, όχι. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Και δεν κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά. Άλλο ένα άστοχο σουτ για τον Πικάση και την παρέα του. Η άμυνα βγήκε. Από εκεί πρέπει να βρουν ρυθμό σε πρώτη φάση και σιγά σιγά να χτίσουν ψυχολογία ώστε να ροκανίσουν διαφορά. Για τρεις, όχι ούτε τώρα. Τα πιστόλια θα ανοίξουν διαφορά. Απαντήσουνε. Με τον Σαρακίνο. 7-15. Σάντιος, πάρει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εντάξει. Εφτά δεκαεφτά. Εστόχισε και στις δύο. Σταθερά μπροστά τα πιστόλια. Για τρεις, απαντήσουν όχι.
Ο Βαμάκης αστόχησε. Για τρεις. Θα καθαρίσει την υπόθεση rebound οι φιλοξενούμενοι. Θα τρέξουν με φιλιασμό για να δούμε αν θα τελειώσει και την επίθεση. Θα το κάνουν. 7, 10, 9 στο συν 12. Για πρώτη φορά απόψε ανώτερη τιμή της αυτής των 12 πόντων. Τα πιστόλια τα οποία ξεκίνησαν με ένα 0-5 φέτος έχουν δύο συνεχόμενες νίκες και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο συν 12 στην προσπάθειά τους να τις διπλασιάσουν. Θα παραμείνει στους γιατρείς, ούτε τώρα. Όχι, ο Παμάκης δεν θα τα καταφέρει. Ο Πικάτιος θα καταλήξει τα χέρια του μπάλα. Πάρει το φάρο τον Παμάκη. Νομίζω ο Ρεφ έχει δώσει πάνω στην προσπάθεια. Σιγά στα τελευταία 5 λεπτά δευτέρου δεκαλέπτου πρώτου ημιχρόνου. Το σκορ είναι στο 7-23. Έχει ανοίξει η καλύδα.
κρύβονται, η κατοχή θα περάσει στα πιστόλια, τα οποία συνεχίζουν ακάθεκτα. Μετά από ώρα η γηπεδοχή θα εξοχίσουν 9-25. Στοχός. Όλο και μεγαλώνει η διαφορά. Τώρα είναι στις 19. Ο Γκέρακας πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες εμφανίσεις στη φετινή χρονιά. Έχουν μπει πάρα πολύ άσχημα. Χωρίς ρυθμό, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα ξεκινάει από την άμυνά τους. Από εκεί καλούνται να ξεκινήσει η αντεπίδεσή τους. Ο Δημοσίου θα στοχίσει. Και ο ηγέτης αυτής της ομάδας στα τσουπικά σου θα δώσει συνέχεια. Μπορούσε να πάρει τον τρίποντο. Καλιστά, δεν το έκανε. Δύο και 30, 9-28 θα παραμείνει. Θα τους μείνει μπάλα στα χέρια. 9-28, 2-5. Πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.
οπότε ας περιμένουμε λίγο. Μην βιαστεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για τον τελικό νικητή. Εδώ θα στοχίσουν, είχαμε την ευκαιρία να ρίξουμε ακόμα περισσότερο. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ζωτή στον πάρκο, φάουλ. Από εκεί που την άφησαν, ίδιο ρυθμό. Με άλλη μια τρίποντη βόμβα στέλνουν το παιχνίδι για πρώτη φορά στο συν 21, 12-33. Νομίζω ότι ο Χάρης Παπαδιονυσίου εκεί στον πάγκο πρέπει να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Αστόχησε. Μέσα. Και 10 δευτερόλεπτα. Νέο σου 3 πόντων. Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται. Ο Λαδάς θα κάνει το 12-16.
Καλάθι για τον Γέραγκα. 4-36. Με το έχει μπει στο αυλάκι, έτσι δίνει για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι παίζουν και για τους απόντες. Άρη, Γιόλιο, Βουλγάρη. Άλλοι με τραυματισμούς, άλλοι σε ραντεβουδάκια. Σημασία έχει τη γράφει ο Φωτεινός πίνακας. Ευχηθούμε περαστικά σε όλους, όχι σε αυτούς που είναι σε ραντεβουδάκια, αυτοί που είναι σε ραντεβουδάκια να περάσουν πάρα πολύ όμορφα, ενώ για τους υπόλοιπους. Άξει την μπάλα για σχίσει το γήπεδο, δεν θα βρει κενό διάδρομο. Θα προχωρήσει προς το καλάθι, ως εκεί που θα πάει σε οργανωμένη τη σφύριξη. Ωραία, 3 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Τι να πω. Ό,τι πει, ωραία. Η διαφορά θα πέσει στους 20. Απεριφορά ο Λαδάς, θα στοχίσει από τη γωνία. Εντάξει, λοιπόν παίρνουν όλα. Για το τέλος, σας πω στους τριών πόντων από τον Ιωαννίδη Παπαμάγης. Λίγο καλάθι και φάουλ. Έχουμε αλλαγή και time out. Όλα έτοιμα για τις βολές. Το Κούζογλου θα κάνει το 17-38. Εξαιρετικό σουτέρ. Δεν θέλετε να τον δείτε στην καλή του μέρα και να είστε στην αντίπαλη ομάδα. Θα περάσετε θεαλτικές στιγμές. Μου έχει τύχει, γι' αυτό
όπως σας λέω. Αν σε σταθεί, βλέπει το καλάθι σαν το Βαρέλι είναι ένα τίποτα, σαν ωκεανό, και αυτός πετάει πετραδάκια. Αυτή είναι η αναλογία, αντιστοιχεία. Χέρια. Για άλλη μια φορά θα συμβεί αυτό το παιχνίδι. Το έχουμε δει και στις δύο πλευρές, και στην ομάδα του Πικάση και στην ομάδα του Παπαδιονυσίου. Καλάθι και φάου του Μεϊντάκης. Δεξία διάδρομο 20-38. Διαφορά στους 18 πόντους. Για να δούμε τι ψυχικά αποθέματα διαθέτουν, η ενέργεια και τι πίστη. Μπάλα στο σίδερο, επιθετικό το rebound. Θα ανανεώσουν τώρα την επίθεση. Μπάλα στο σίδερο. Σερμπολ. Το 20-38 θα διατηρηθεί. Είναι ζεσημασμένος. Καταζητείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο παλαιοκόστας του μπασκετάκι είναι. Κάθε φορά δραπετεύει, τον κουμπουνάει και αντεπιάστε τον. 23-38 διαφορά στους 15. Δύο στάχη. Το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το σκορ είναι 23-37. Είναι στους 14 πλέον. Νομίζω ότι αν το φίνις του Γέρακα είναι εξίσου δυνατό με αυτό που παρακολουθούμε σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Θα έχουμε παιχνίδι στο 10ο δεκάλεπτο. Πικάσης, Αβαμάκης, Πικάσης για δύο. Λυμπάω το από ποιον, πιστόλια. Δασκαρής, καθάρισες πίσω στον αέρα. Δώσε μια ανάσα στην ομάδα του Παπαδιονυσίου, θα απαντήσει. Ο Χάρης πανηγυρίζει στον πάγκο. Κοστρία 41. Διαφορά και πάλι στους 18. Πίσω με το αριστερό. Να λοιπόν ένα μικρό σερί 5-0. Γρήγορα, γρήγορα για τα πιστόλια. Η διαφορά και πάλι στους 20. Κόντρα στο momentum του αγώνα. Να δούμε άμα ο
Γέρακας πληρώσει το πολύ πολύ κακό ξεκίνημα. Το Κούζογλου θα χάσει ένα από τα πιο εύκολα καλάθια που ίσως έχει χάσει στην καριέρα του. Οκτώ δευτερόλεπτα, τα 14 για τους φιλοξενούμενους. Επιθετικό rebound, ναι, επιθετικό rebound, θα πέσουν βόλεϊ. Μόνο που δεν την κάρμωσε την μπάλα κανείς. Έμεινε εκεί στο φιλέ. Κάσης. Ο Στάδης ζητάει φάουλ. Πάντα με κόσμιο τρόπο. Πάμε λοιπόν. Τέλος δεκαλεπτού, 23-43. Τελευταίο δεκάλεπτο, 23-43. Το Μπουζόγλου θα έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πήγανε 3 πήραν τελικά. Αυτά τα πρώτα λεπτά αυτού του δεκαλέπτου της τελευταίας τροφής της αναμέτρησης μοιάζουν. Τι ακριβώς είναι το σωρέ, πάτησε γραμμή. Απίστευτο. 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 Μας κοίταξε το Στάδης, εμείς από εδώ, να πω την αλήθεια, δεν το προσέξαμε, μας θύμισε τη γραμμή που πάτησε κάποτε στον Μποπλάν. Τι θυμήθηκα και εγώ βραδιάτικα. Στον Μποπλάν ο Πάσπαγε. Μετά από την πάσα του Ντόμιτς. Ακριβώς στο σημείο. Προσπάθησε να πετύχει ένα παλικαρίσιο καλάθι και θα ρίξει τη διαφορά στους 15. 28-43. Το βήχα των γηπεδούχων με άλλη μία τρίποντη μούβα. Δεν ξέρω τα ακριβή ποσοστά τους. Το που γνωρίζω, το που έχω δει είναι ότι τα σούτ έξω από τη γραμμή των 6.75, αν τελικά την κατακτήσουν, θα οφείλονται για τη νίκη, την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Το παιχτό του Χάρη Παπαδιονυσίου, ο οποίος γελάει κι αυτός. Άλλο ένα τρίποντο. Διαχειρός Λαδά. Πώς άραγε τα βλέπουν το καλάθι σήμερα. Τα Βαρέλη. Μας δίνουν την αίσθηση ότι κι από το σπίτι τους θα σουτάρουν. Θα ευστοχήσουν. Ενδιασμός, κάρφωσε του λένε του Μπιζάντου. Καλά, ας αφήσει την μπάλα εδώ στο καλάθι. Ας αφήσουμε τα καρφώματα. Δεν χρειάζονται αυτές οι, αυτοί οι σχολιασμοί. Θα έλεγα. Υπάρχει μια αντίπαλη ομάδα. Ο Χάρης γελάει στον πάγκο. Το
συνεχίζει. Αναμέτρησης. Ακολουθεί το παιχνίδι με τους Σομαλούς και τους Αμφιδέξιους. Άλλη μια σημαντική αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της Μάστερ. Για το τέλος, όπως όλα δείχνουν. Οι φιλοξενούμενοι θα πάρουν την τρίτη νίκη. Θα πάνε στο 3-5 το ρεκόρ.
44-49 στους 15 διαφορά. Εντάξει, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν τα τελευταία 4 λεπτά ουσιαστικά να αποσυρθούν από το παρκέ. Καλά το πάνε, η μπάλα θα περάσει στα χέρια των γηπεδούχων, οι οποίοι θα χρειαστούν μεγάλα σου τώρα. Έχουμε αλλαγές. Παπαδιονυσίου θα περάσει στο παρκέ. Σαρακίνο. Πώς θα κάνει το 36-49, η διαφορά θα πέσει μετά από πάρα πολύ ώρα στις 13, νομίζω τελευταία φορά ήταν, το σκορ ήταν στο 7-19, στις 12. Το 7-19 είχε γίνει τότε, 7-25, 12-30 τελείωσε το ημίχρονο. 47-49, έριξαν τη διαφορά στους 12, 3-36, θα πιέσουν τώρα. Σάντιος, περάσει την μπάλα χαμηλά, πάρα πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια. Ζάντιο και Παπαφώτη. Ψηλός άφησε με εξαιρετικό τρόπο την μπάλα στο καλάθι. 37-51 σε 14 πόντους. Μάλλον τα μη κατορθώματα του πρώτου μικρόνου για την ακρίβεια. Το 37-51, 2-18 για το τέλος. Φάουλα το Βυζάντιο. Στα πεντομαδικά, ως εκ τούτου ο Τοπόζογλου θα βρεθεί στη γραμμή το Βόλο. Έχει δοθεί αντιαθλητικό, έτσι κι αλλιώς θα έχει δικαίωμα για βολές. Σίδερο Μπάλακ, το rebound, ούτε τώρα. 1-43, 39-51. Διαφορά για άλλη μια φορά στους 12. Αξίζουν συγχαρητήρια πάντως στους γηπεδούχους, ανεξάρτητα με το τι τελική έπαση της αναμέτρησης. Τους, για το ότι δεν παράτησαν ποτέ το παιχνίδι.
time out. Όχι, το μου λάθος. Κάνουμε ένα time out. Παπαμάκης, πιάζεται ένα τρίποντο. Ποιος θα το κάνει, ποιος άλλος. Με τα πιο 42-51. Η διαφορά στις 9. Να την σπάσουν την πίεση. Πιζάδιος θα ξοδεύσει όλο το χρόνο της επίθεσης. 5 δευτερόλεπτα. Το Μπουζογλου κάνει το φάουλ. Εδώ έχουμε ένα μικρό διάλογο με τα δάντα και χρειάζονται αυτά τώρα παιδιά, τα νεύρα. Πρώτη πολύ άστοχη. Σου λέει τώρα λες. Αμουγελάει όμως ο συνήθως. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. 42-52. Προσπάθεια έγινε. Σου τριών πόντων. Άστοχο. Κάπου εδώ. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Θα πετύχουν την τρίτη νίκη, τρίτη συνεχόμενη να πούμε. Ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, με 0-5. Και τώρα έχουν ένα 3-0. Το ρεκόρ το έχουν πάει στο 3-5. Σιγά σιγά σκαρφαλώνουν τις θέσεις. Σε φεύγουν από το βυθό της βαθμολογίας και ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, αγωνιστικό, να επιστρέψουν και οι απόντες σιγά σιγά. Ο Χάρης μια χαρά εκείνη στον πάγκο. Λάκα κάνουμε, τον θέλουμε στο παρκέ εννοείται, αλλά του πάει και αυτός ο ρόλος. Εδώ τραβάει τα μαλλιά του, τους φώναζε τελειώνει η επίθεση, δώσε την μπάλα να κάνει κάποιος ο σουτ. Δεν τον άκουσαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα τους πει μετά το τέλος του παιχνιδιού. Master League, Γέρακας, Fox, Πιστόλια, 42-52, το τελικό σκορ.